Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ την αγάπη σας. Πολύ χρωστάω στους αδέλφους Έλληνες και την Ελλάδα. Θα αφήσω στο τέλος να σας διαβάσω δύο-τρεις προτάσεις για κάποιον Έλληνα. Δεν ήθελε να βομβαρδίσει τους Έλληνες με την εντολή του ΝΑΤΟ και πήρε τη Λακή από Κέρκυρα. Λοιπόν, ευχαριστώ και για το θέμα που αναθέσατε. Αν τώρα τα ελληνικά μου λίγο, δεν τα ξέχασα, δεν μπορώ να ξεχάσω, αν λίγο πολέμουν, είναι και πόσα χρόνια, 3-4 δεν ήρθα στην Ελλάδα, θα νεώσω την γλώσσα μου. Είμαι όμως ειλικρινά πολυλογάς και δεν τα ξεχνάω αυτά. Ευχαριστώ που παρουσιάσατε. Ήξερα από εκεί για τόσες εκδόσεις του Αγίου Νικολάου. Έχω φέρει άλλα καμιά δεκαριά βιβλία αφήσω στους μεταφραστές για να συνεχίσουν. Είναι 12 μεγάλοι τόμοι σαν αυτός. Αυτός είναι ένας τόμος. Όταν ήμουν στη Ζήτσα το Ποτηρητής ένα χρόνο, ήταν άρρωστος ο δεσπότης και φέραμε τα ραβεία λείψανά του που έφερε ο το αδελφού του γιος. Θυμάμαι ότι ήταν ο μόνος τρόπος που μπορούσε να φέρει ο συγγενής του τα λείψανά του. Και τότε κάναμε ένα τριήμερο μικρό συνέδριο και ήταν πολυεπίσκοποι και κάναμε ένα τόμο συλλογικό. Περίπου σαν ένας από τους 12 του Νικολάου. Έχει το χειρόγραφο του, έχει και άλλα. Αλλά θα μου επιτρέψετε το πρώτο να πω. Σύντομα το δύο του. Ο Νικόλαος είναι από ένα γουνίσιο χωριό, Λέβιτς, που κατά τις ιστορικές τραγωδίες του σερβικού λαού μετά την πολύ μεγάλη καταστροφή 1690 που έφυγαν 200.000 Σέρβοι από το Κόσοβο και από το Νίς όπως ότι μετήχανε με την Αυστρία στο πόλεμο κατά των Τούρκων είχαν φτάσει μέχρι Πριζένη και τα Σκόπια. Απελευθερωτική κίνηση του Αυστριακού στρατού με τον Πίκολο Μίνι στρατηγό και Σέρβους κομματικά μαζί του. Και ο Πατριάρχης ο Αρσένιος ο Τρίτος αναγκάστηκε να φύγει μετά, αλλά δεν έφυγαν δε όλοι. Φέρθηκε το 1735, γίνεται δεύτερη έξοδος των Σέρβων με τον Πατριάρχη τον Αρσένιο τον Τέταρτο, αυτός πρώτος ήταν ο Τρίτος. Και φτάσανε όσοι ήταν, δεν ξέρουμε, αλλά πες τα 100.000 και στο ποτάμι, στη χαράδα αυτού του χωριού που είναι και το μόνο μοναστήρι Τσέλιε, που ζούσαν μετά ο Πατεριστίνος, και το χωριό του Νικολάου Λέριτς, σφάγισαν. Και λέγεται Λέριτς από Λέριτς, κραυγές, ώστε ο Πατριάρχης Ασένιος Τέταρτος από τότε δεν μπορούσε να κοιμηθεί, που άκουσε τις κραυγές. Εκεί γεννήθηκε σε ένα χωριό που νήσιο λίγο δυτικά από το Βάλιο, ο Νικόλαος. Ο πατέρας του ήταν χωριάτης, αλλά ήταν δημογέροντας, δηλαδή πρόεδρος του χωριού. Το 1880 γεννιέται ο Νικόλαος, αδύναμο παιδί, ήταν υποχρεώνος ο πατέρας του να οργανώσει δημοτικό σχολείο. Και νομίζαν οι χωριάτες, τώρα τι μας θέλει το σχολείο, δεν δίνει τον γιο του. Τον έδωσε, τον Νικόλαος μετά τον δημοτικό, πήγε να γίνει, να σπουδάσει στο στρατό, δηλαδή να γίνει αξιωματικό στρατού. Δεν τον δέχτηκαν διότι οι πνεύμονες ήταν πολύ μικρές. Και πήγε η ερωτική σχολή. Και τέλειωσε κάπου
1900, έναν δύο περίπου και επειδή ήταν άριστο όλα, το στέλνει ο τότε βασιλιάς της Σερβίας, ο Μπρένοβιτς, για σπουδές έξω. Εξέλεξε το κυβέρνη και την Γερμανία. Έτσι έμαθε καλά τα γερμανικά και έκανε δοκτορά εκεί. Στους Προτεστάντες, Ανάσταση του Χριστού. Ένα όχι σπουδαίο έργο, αλλά πάντως ανάλυση της Γέννης Διαθήκης για την Ανάσταση. Και ένα άλλο ιστορικό, η κυριαρχία του Ναπολέωνα στην Αδριατική παραλία, που τώρα είναι το Μαυροβούνι. Στη συνέχεια μετά πήγε στην Αγγλία, έκανε δοκτορά στη φιλοσοφία του Τζορτζ Μπέρκλι, ιδεαλισμός. Έμαθε τα αγγλικά, τα γαλλικά σπουδάζανε η διαρκή σχολή. Όταν γύρισε το 1903-1904, από εκεί με δύο δοκτοράτα, τα τωρινά δοκτοράτα, είπε ο Μητροπολίτης ο Λιγραντίου, δεν είχε ακόμα να συσταθεί το Πατριαρχείο, εσύ παιδί μου να πας στη Ρωσία λίγο να γίνεις ορθόδοξος. Σπούδασε στη Δύση. Πήγε στον Πετρούπολη και έχουν η σχολή του πόλεως ένα τμήμα στην Ακαδημία που αφιέρωσαν στον Νικόλαο και τον πατέρα Ιωστίνο και αυτός μετά πήγε. Και άρχισε να γράφει όταν ήταν στις Ευρώπες και στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο οι Σέρβοι που φύγανε μετά την εισβολή γερμανικού στρατού και του Αυστριακού να περάσουν Αλβανία και να φτάσουν στην Κέρκυρα. Πολύ αγάπη τους δέχτηκαν, έλεγαν τον Νικόλαο, επειδή γνώριζε γλώσσες και καταστάσεις, τους στέλνουν στην Ευρώπη να κάνει πολεμική εναντίον των συκοφαντιών της Αυστρίας. Όταν τώρα κάποιος παρακολουθεί το τι λένε τους Σέρβους, αυτά έχει ξεκινήσει η Αυστρία. Εξηγείτε, χωρίς να πάνε στους δημοσιογράφοι, σύνανε οι Σέρβοι τους Κροάτες και τους Μουσουλμάνους σούλα. Λες ότι είναι όπως και τώρα. Έρχομαι αυτές τις ημέρες από τη Χάγη που επισκέφτηκε τους φυλακισμένους μας. Και τι να πούμε. Τέλος πάντων, ο Νικόλαος όμως ήταν πάρα πολύ καλά, μίλαγε στο Χάιντ Παρκ. Έκανε διαλέξεις με πολύ καλή αγγλική γλώσσα και λοιπά. Γυρίζει το 18, τελειώνει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και εκλέγεται επίσκοπος Ζήτσης για ένα χρόνο και μετά μεταδίδεται στην Αχρίδα και το μοναστήρι κάτω προς την Ελλάδα, αλλά είχαν γίνει Σέρβικο, επειδή στο Βαλκανικό πόλεμο οι Σέρβοι φτάσανε μέχρι την το μοναστήρι και ήταν τότε τέτοια ο οποίος πάρει δεν είναι τίποτα και ξέρει ότι είναι πολλά τότε. Τάση περιπτώσει, μετά ως επίσκοπο Τσακρίδος μέχρι το 1935 ήταν πολλά. Και εκεί αρχίζει ενώ την πρώτη περίοδο αυτή στην Δύση έγραφε αγγλικά, γερμανικά ένα καταπληκτικό βιβλίο κριτική του Νίτσε, ένα μικρότερο έγραφε Νίτσε και τον Στριεύσκι, το οποίο στη γλώσσα, στο στυλ, στον ύφος, στο ύφος, σχεδόν ο Νίτσε ήταν ένα μεγάλος στυλίστας, όπως θα το πούμε. Ο Νικόλαος λόγιπε του πανανθρώπου, ενώ τον Χριστό. Καταπληκτικό έργο, αλλά λίγο φιλοσοφία, λίγο πολεμική με τον Νίτσε. Και άλλα έργα. Με τύχε βέβαια και στις κινήσεις είχε ξεκινήσει κάποιο κίνημα των Αγγλικανών και Πρεσταντών για Ένωση των Εκκλησιών και έγραφε άρθρα μέχρι που να το παρατηρήσει είχε ανοίξει η σχολή του Αγίου Σεργίου, ο Βυσσεσλάβτσεφς, ένας καθηγητής εκεί, τα πάρα έκανε ο πατήρ Νικόλαος. Γυρίζοντας και γίνοντας γεννούμενος επίσκοπος στην Αχρίδα,
πλησιάζει το Άγιον Όρος. Και μπορούμε να πούμε το στάδιο αυτό 15 χρόνια γεννιέται ένας νέος Νικόλαος. Τα έργα του είναι προσευχές στην λίμνη της Ακρίδος, που είναι πέντε ζυγικά βήματα και βγαίνει το 21 και ταυτόχρονα σε ένα χρόνο βγαίνει ο συναξαριστής Σένατον, ο συναξαριστής Ακρίδος, που είναι όλο το χρόνο τώρα εξεδότης στα Αγγλικά, στην Καλιφόρνια και στη Σερβία εξεδότη πάρα πολλές φορές με τη διαφορά του κομμουνισμού. Δεν επέτρεψε το όνομά του να γίνει, απλώς λεγόταν πρόλογος, δηλαδή συναξαριστής. Και γράφει το περίφημο δίτομο έργο «Ομιλίες στα Ευαγγέλια Κυριακής και Εορτών». Δεν ήξερα ότι τα φράση τα ήθελα να πάρω μαζί μου για να το δω. Είναι εμπρεσμένος και κοινάει ως μότο, ως σύνθημα. Το παράδεισο ήταν τέσσερα ποτάμια και αναφέρεται στην βίβλο της Κινέσεως. Και αυτά τέσσερα ήταν τέσσερα Ευαγγέλια. Και όπως ήταν το ύφος του, όπως ήταν η γλώσσα του, είχε μεγάλο χάρισμα στη γλώσσα του. Πάνω πολλά παίζανε είναι σαν ποίηματα, αλλά ρυθμικά έγραφε και συνεχίστηκε μετά με άλλα έργα και είναι είπα 14 μεγάλοι τόνοι, ίσως και πιο μεγάλοι από αυτόν τον τόνο. Δόξα τον Θεό που τον είχα. Εγώ είχα αυτή την ευλογία ξέχωρη του Θεού 56, αυτή τη μεγάλη Σαρακοστή. Αυτός σχολάχης εις τότε σεμιναρίου μετά Ακαδημίας του Αγίου Τίχωνος Οξίας στο South Canaan της Πενσιλβανίας. Εκεί κοιμήθηκε. Αλλά πρώτο να κοιμηθεί την Κυριακή Ορθοδοξίας που ετοιμαζόταν, διάβαζε ακολουθία της Ευχές Πρωτοσίας Κοινωνίας, είχε σηκωθεί γονατισμένος και εκεί έμεινε. Όμως και το αμερικάνικο ραδιόφωνο στα Σέρβικα, φωνή της Αμερικής, χαιρέτησε το λαό του πρώτου Πάσχα. Και θυμάμαι, πρώτη φορά άκουσα τη φωνή του. Ήταν βαρύτονος και χαιρέτησε σαν ποίημα. Χριστός ανέστη, η γη εσύστη, πλήψη δίωξε, χαράν έφερε. Και άκουσα τη φωνή και μέχρι τώρα ηχίστηκε στα αυτιά μου η φωνή του Νικόλα. Δεν τον είδα ποτέ, αλλά λένε όσοι τον ακούγαν, μπορούσε 2 ώρες να τον ασοκούεις και να μην κουράζεσαι. Τα μάτια του ήταν πάρα πολύ βαθιά, πέλαγος. Κάνεσαι μέσα στα μάτια του. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Είναι και άλλος γνωστός ο γιος του Άγιου Λαζάρου, ο καλομάρτυρος του Κωσιοπαιδίου, ο Στέφανος. Η άδοχος του είχε μάτια που κάνεσαι μέσα στο βάθος. Μετά δίδασκε ως καθηγητής και της πόλης και στην Ιερατική Σχολή και ήταν μαθητής των μεταξύ των οποίων ο Αυγουστίνος. Και όταν βγήκε το βιβλίο «Προσευχές στην Λίμνη 100», λίγο λυρικές, λίγο δαπάνους, βαθιά, βαθιά θρησκευτικότητα, βαθιά στις αυτές προσευχές, και γράφει, παρουσιάζει ο Πατριουστίνος ως νέος ιερομόναχος ακόμα και τελειώνει «Κύριε, προσευχοποίησε την ψυχή μου με την προσευχές του Νικολάου». Τι κάνει ο Νικόλαος? Χάρηκε και γράφει με το χέρι του ακάθιστο στον Χριστό τον Αναστάντα και το ειδώσαμε ομοιόχο. Πώς το λένε, να εδώ. Και αφιερώνει
ο μοναχός Νικόλαος στον ιερομονάχο Ιουστίνο. Από ταπείνωση. Είναι καταπληκτικό. Μετά θα διαβάσουμε το τέταρτο λίγο. Λίγο. Και ούτω καθεξής. Και με το Άγιο Όρο συνδέθηκε τόσο πολύ. Πράγματι έγινε πια ο Νικόλαος Άγιος. Είμαι ένα άρχης. Εγώ όπως πετύχε το 30 στο Βατοπέδι την Ορθόδοξη αυτή η σύσκεψη που μετά την Κωνσταντινούπολη που είχαν και πετύχε και μετά που ιδρύθηκε το την Ομοσπονδία των Εκκλησιών. Λάθος μεταφράστη στην Αιγύπτιο το 20 από τους δεν τα επαθιάριστα επιτροπή που λέγεται Κοινωνία των Εκκλησιών, λάθος. Λέγεται Λίγα των Εκκλησιών, όπως είπε και Λίγα των Εθνών. Λίγα είναι Ομοσπονδία. Και όσοι το επαινούν την Εκκλησία του 20, για μένα είναι παράδεκτος ο τύπος. Δεν είναι κοινωνία εκκλησιών, είναι ευχαριστική έκφραση. Πιο καλές είναι, τώρα είναι μια παρέκβαση, Εκκλησία του Πατριάρχου Ιωακήμ του Τρίτου, 1202-1204, που μιλάει για προσπάθεια να ενωθούν οι εκκλησίες, αλλά δεν έχει αυτά που η φημισμένη επιστολή Εκκλησίας το 20. Λοιπόν, ο Νικόλαος μετήχε μαζί με ένα επίσκοπο εκ μέρους της Ελληνικής Εκκλησίας, θα δείτε Ομοσπονδία των Εκκλησιών, ένα τμήμα στη Σερβία, όπως ήταν στην Ελλάδα ο Ειρηναίος ο Μιζοσάμου, μεγάλος θεολόγος, γνωστός, ορθόδοξος, που μετήχε. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ο Νικόλαος είναι μυστής, αλλά ενδιαφερόταν. Και γιατί να μην ενδιαφέρεται. Και μετά, το 35, βεδέτη στην Ζήτσα και αρχίζει άλλη νέα περίοδο στον Νικόλαο. Εργασία με τον λαό. Στου Αφκανικού πολέμου και τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, οι Σέρβοι καημένοι 9 χρόνια πολέμησαν. Και στο στρατό έγινε ένα αυθόρμητο κίνημα των Ευσεβών, των Μπογομόλτσι. Και η ιεραρχία όρισε τον Νικόλαο να ηγείται και μαζευόντουσαν στα μοναστήρια κυρίως χιλιάδες πιστοί άνθρωποι και έκαναν το βράδυ αγρυπνία και αν τέλειωνε ακολουθία στην εκκλησία καθόντουσαν έξω και τους μίλαγε, αλλά πολλές φορές δεν μίλαγε. Η σιωπή του ήταν περισσότερη ομιλία. Παραδείγματος χάρη κάθονται έξω, ανάβανε φωτιές μεγάλες για να ζεσταθούν και ο Νικόλαος καθόταν, το βαστούνι του χτύπαγε τα δέντρα που ήταν στην κοκκιά. Πες μας κάτι, τίποτα. Πες μας κάτι. Και μετά που αρχίζει, κοιτάζω πόσο καιρό έκαναν τα δέντρα να μαζέψουν τη ζέστη του ηλίου ένα μαζεστάνει τώρα. Τέτοια ήταν όπως όταν μίλαγε στην Αγγλία και του δίνανε εξέδρες, ας πούμε, σε διάφορες θέσεις και θέλανε να τον δοκιμάσουν αν μπορεί να μιλήσει χωρίς να ξέρει το θέμα. Και τα είχε τα γραπτό πάνω. Όταν ανέβηκε πάνω, ανοίγει το χαρτί, άσπρο, άσπρο. Λέει, τίποτα εδώ, τίποτα εδώ. Από το τίποτα δημιούργησε ο Θεός στον κόσμο. Και μετά προχώρησε. Έκανε έτσι. Ήταν άνθρωπος μεγάλης σοφίας, μεγάλης μορφώσεως, αλλά κυρίως η γλώσσα του ήταν πάρα πολύ. Θα πω, τα ξέρω πάρα πολλά ανέκδοτα αυτόν. Να πω στους πατέρες, κάποιος παπάς στην Τάκτη, στην Μητροπόλεως Ζήτσας, δεν ήταν ευχαριστημένος και τους έσπρωχνε τα παλιά να ζητήσει μετάθεση. Φτάνει στον Νικόλαο, τι θες λέει, μα εδώ είναι μια ωραία φωτογραφία του χρόνων αυτών, το 30 περίπου. Και έλα πάτε, Αθανασία, δείξε
αυτή την εγκλωβή και άλλες. Και λέει ο Νικόλαος, είτε σπάτε μου θέλω μετά, θες είναι μόνος σου. Σηκώνεται, γυρίζει πίσω στην εικόνα του Χριστού. Κύριε Ιησού Χριστέ, συγχώρεσαι με τον αμαρτωλόν επίσκοπο Νικόλαο, που χειροτώνησα αυτόν, το οποίο η παρέα σου δεν του κάνει, είναι μόνος σου. Ο παπάς γυρίζει πίσω, παλιά πήγαινε εσείς τώρα να ζητήσει την λάθηση, εγώ δεν πήγαινε. Κάτι τέτοια. Επίσης, επειδή αν το προσευχής, ερχόντουσαν διάφοροι. Όταν ήταν συνοπτικός στο Βελιγράδι, λέει μια ηλικιωμένη κυρία, έσποτα μου μένει, εμφανίστηκε η Παναγία. Έχω μια εικόνα και μου είπε να την φέρω στην εκκλησία, να βάλετε ειδικό στα σύνδικα, καντήλα, να την βιάζετε. Ακούει ο Νικόλαος, είχα μεγάλη ενιάδα έτσι. Δεν μου λες, η κόρη του Θεού, πότε σου εμφανίστηκε η Παναγία. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Ξέρεις, αδελφοί μου, λέει, εμένα μου εμφανίστηκε το πρωί και ήταν να μην σου δεχτώ το λίγο. Ήτανε, λίγο και μυστικά ήτανε. Έλεγε ο Πατριάρχης όταν το 41, ο βάρτισαν οι Γερμανοί, την βιβλιοθήκη στο Βελιγράδι και φυλάξαν τον Πατριάρχη, φυλάξαν τον Νικόλαο, συζήτησαν ότι ξέρανε την επίδραση του στο λαό. Και κλείστηκε ήδη Πέτρο και Παύλου σε ένα μοναστήριο φυλακισμένο ανατολικά από το Κράλιο και βομβάρδισαν τη Ζίτσα με αεροπλάνα οι Γερμανοί και το Βάλιο σφάξαν 6.000. Επειδή είχαν ξεσηκωθεί οι Σέρβοι επικριστές και κομμουνιστές μαζί στην αρχή, και βομβάρδισαν τη Ζίτσα και το Κράλιο. Και κατόρθωσε να του δώσουν οι Γερμανοί να πάει να διαμαρτυρηθεί στον Γερμανό που ήταν υπεύθυνος για το Βάλιο και που έδωσε εντολή να σφάξουν 6.000. Πήγαινε εξυπόλυτος. Γιατί, διότι ήταν εχμάλωτος. Να δει ο λαός δεν υπάρχει μια φωτογραφία που τον συνόδευε ένας Γερμανός στρατιώτης. Και οι κομμουνιστές μετά λέγανε ότι δεν ήταν συνεργάτης με τους Γερμανούς. Αφού αυτός ήταν ο πρωρός της Γερμανούς. Και ούτω καθεξής. Το 35 στην Αχρίδα που ήταν και Βίτολια το μοναστήρι έδωσε εντολή να μαζέψουν τα κόκαλα των Γερμανών στο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο στρατιώτων και να κάνουν νεκροταφείο. Ο νεκρός, εκτός δεν είναι πια εκτός ο Ιωκός. Και ο Χίλτερ το 35 το κατάβαλε και έστειλε ένα σταυρό από μέταλλο, δεν θυμάμαι ποιο, στον Νικόλαο. Το είχε ο Νικόλαος στη βαλίτσα του. Όταν πια κινδύνευε η ζωή του το 41, πάει ένας ιερομόναχος κατόπιν επίσκοπος Ζήτης Βασίλειος και διδάκτορα από την Αθήνα με έναν δικηγόρο και φέρνουν στον Γερμανό αρχηγό της πόλεως στο Σταυρό. Και έτσι δεν τον σκοτώσανε τότε. Οι κομμουνιστές μετά, επειδή τον είχε βραβεύσει ο Χίτλερ, το 35, η χειρονομία αυτή να τάψει τους Γερμανούς νεκρούς και να είναι νεκροταφείο σεβαστό. Αυτά λέγανε οι κομμουνιστές, οι ψεύτες και οι δικοί μας. Να μην τώρα χαλάω αυτή την λέγοντας ποιος είναι, ούτε ξέρω μέχρι τώρα ποιος ήταν τίτος. Ούτε ξέρουμε. Μάλλον ένας κατάσκοπος αυστριακός γεννημένος από μία Πολωνέζα και από ένα Εβραίο. Δεν φταίει βέβαια Εβραίος, αλλά σερβικά δεν ήξερε ούτε κροατικά. Μίλαγε μία γλώσσα αυτός ο περίφημος αυτός. Τέλος πάντων. Ο Νικόλαος το 42 τον μεταφέρουν από την Ιουγκοσλάβια μοναστήρι σε ένα μοναστήρι στο Βανάτο που ήταν γερμανική περιοχή κατοχής μαζί με τον Πατριάρχη. Και εκεί 3 χρόνια έμεινε και το Σεπτέμβριο τους μεταφέρουν στο Δάχαου.
δυο τους. Δεν άφησαν μαζί του τον ερνεψιό του, τον Ιωάννη κατόπιν επισκοπό μου και τον Βασίλειο τον Ιερομόναχο που έγινε κατόπιν με τα πολιτικά της προζήτησης. Και στον τάκα μου περάσανε μέχρι να έρθουν μερικά στρατεύματα μέση Μαΐου περίπου. Και τον απελευθέρωσαν, αλλά τον φέρανε πρώτα στη Βιέννη. Στη Βιέννη πήγαν στη Σελική Εκκλησία και πήγε στο Ιερό και έγραψε τρεις προσευχές στο Ευαγγέλιο. Ακόμα φυλακισμένος, δεν τον έχουν ακόμα απελευθερώσει. Όλη την ώρα η πρώτα προσευχόταν, λένε οι αδερφές που στην Ευρωβοστίνια ήταν φυλακισμένος, δηλαδή σχεδόν ένα χρόνο, 41 μέχρι αρχά 42, στεκόταν, γύριζε και τον καλυμάνθο του και όταν έφευγε ποτάμι δάκρυα κάτω. Ήταν και ποιητής, έγραφε ποιήματα, έγραφε προσευχές, έγραψε επιστολές στις αδερφές καταπληκτικά και ζωγράφησε λίγο εικόνες Παναγία του Χριστού και ούτω καθεξής. Λοιπόν, στον Ντάχαου καθίστηκε μέχρι να μπουν οι Αμερικάνοι να διαλύσουν το στρατόπεδο από το Φεβρουάριο, δηλαδή από το Σεπτέμβριο μέχρι Φεβρουάριο 1945 και μία Ρωσίδα σπούδασε στο Λενιγράδι. Έγινε γυναίκα του Ζέρνο Νικόλαου, του καθηγητού στον Ιψόδη, πρόσφυγα, η οποία τον είδε μετά το ελευθέρωσε από τον Ντάχαου και έγραφε ένα αρτράκι, είδα μάτια του τα οποία είχαν, έχουν δει τον Θεό. Εκεί ο Νικόλαος προσευχόταν και έλεγε «Θεέ μου πάρε την ψυχή μου». Και τον ανέβαζε ο Θεός και όταν είδε το πρόσωπο του Θεού είπε «Γύρισε με πίσω, να είμαι με το λαό μου». Και έτσι πράγματι έλεγε αυτές τις στιγμές του Ντάχαου θα ήθελα να είναι στη ονειρότητα όπως ο Άγιος Σεραφείμ Σαρών που είδε το φως του Αγίου Πνεύματος. Ο Νικόλαος μετέφρασε την διάλογο του με το μοτοβίλο, με το μαθητή του Άγιου Σεραφείμ, νομίζω ότι ξέρετε και γενικά. Έγραφε πρόλογο. Όταν ήμουν, λέει, στη Δύση, στην Ευρώπη, διάβασα το βιβλίο του Άντορ Χάρνακ, 2.000 σελίδες, η ουσία του χριστιανισμού. Τελειώνοντας, 2.000 σελίδες, δεν κατάλαβα την ουσία του χριστιανισμού. Διαβάζοντας τη βιβλία του Αγίου Σεραφείμ με το μοτοβίλο, που είναι μία μισή σελίδα, γράφει στο πρόλογο. Εκεί κατάλαβα την ουσία. Είναι όπτωση του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι ο σκοπός και η ουσία του χριστιανισμού. Και γράφει χαρακτηριστικά όπως ήταν, πώς θα το πούμε, με μία γλώσσα. Ενώ η Δύση φωτίζει τον κόσμο με βιβλία, Ορθοδοξία φωτίζει τον κόσμο με τους Αγίους. Ένας τέτοιος είναι και ο Νικόλαος. Έλεγε ένας μαθητής του, ο λόγος του Νικόλαου, κάθε λόγος ήταν για το ψαρτήρι να μπει κατευθείαν, τόσο σύντομα και τόσο βαθιά. Εκκινήθη λοιπόν η κυρία και ορθοδοξία μεζόμενος να πάει να λειτουργήσει. Το ότι ήταν σχολάρχη σε αυτή την πρώην Ακαδημία, ο Τίχονος στο South Canal της Πενσιλβανίας, επειδή με τον επίσκοπο Διονύσιο της Αμερικής δεν ήρθε σε σύγκρουση, αλλά έκανε κάποια παρατήρηση ότι έπρεπε μεγάλη η Μητρόπολη μας στην Αμερική να έχει δύο βοηθούς, να γίνει δηλαδή τρεις. Αυτός θύμωσε, μετά έγινε και το σχίσμα, ευτυχώς έγινε επανένωση, αλλά ο Νικόλαος αποσύρθηκε. Όταν τον συκοφάνησαν κάποιοι, ζήτησαν δημοσιογράφοι να απαντήσει, εγώ δεν έχω τι να πω, αυτό είναι θέμα του Πατριαρχείου. Και έτσι δεν απαντούσε σε κατηγορίες. Δεν γύρισε το 45, αλλά ούτε τον δέχτηκαν οι Άγγλοι. Διότι ο Τίτος επενέβη, οι Άγγλοι γυρίζανε πάρα πολλούς Σέρβους πρόσφυγες. Οι Γερμανοί δεν γύρισαν, πάρα πολλοί μείνανε στην Γερμανία πρόσφυγες. Ή
εχμάλωτοι των Γερμανών και μετά πήγαινε στην Αμερική. Διότι είχαν βάλει στο Εθνικό Μουσείο φωτογραφία του Νικολάου ο εχθρός υπαριθμών 1 της Ιουγκοσλαβίας ο Νικολάος. Ο λαός όμως τον αισθανόταν και ήδη ζωντανό τον είχαν εικόνες και τοιχογραφίες παρακαλώ, όπως ο πατριάρχος μας Παύλο τώρα. Ήδη εικόνες και φυλακισμένες οι κάποιοι κάνουν από τα κολλήματα των παγητών να ξεραίνονται και δεν έχουν χρώματα, δεν έχουν δυνατότητα και κάνουν εικόνα του Παύλου. Ο οποίος Παύλος, αν τα έχετε ακούσει, να το πω, ήταν άνθρωπος του Θεού, μικρός, πρόσφυγας το 41 και επίσκοπο 33 χρόνια στο Κόσοβο, γιατί υπέφερε κάτω από τους Αλβανούς, τους ευνοουμένους από τον Κρούλιο και από την Κρούλιο. Το ΝΑΤΟ που μας πήρανε το Κόσοβο, δηλαδή κάνανε επέμβαση του ΝΑΤΟ και τώρα απέσπασαν το Κόσοβο. Δείτε, οι Αλβανοί υπέφεραν τους Σέρβους. Το αντίστροφο γινόταν. Αλλά έχει ο Θεός. Και ο Παύλος τόσο σεβόταν από το λαό. Ενώ ήταν απλός άνθρωπος, είχε κανάλια, σπυρί, έφτιαχνε τα παπούτσια, το έφτιαχνε, μαγείρευε μόνος του. Και όταν πέθανε, λέει ο σελικός λαός, που εδώ ο φίλος μας, καθηγητής και ακαδημαϊκός Εμμανουήλ Ψαρής, λέει, «Εδέρι είναι εύθυμος λαός. Τρεις μήνες τον βομβάρδισε τον ΝΑΤΟ για ποιο λόγο, για τον τρελό Μιλόσεβιτς. Και τώρα δείξανε μάλιστα αυτά τα, πώς το λένε, βόμβες από το ουράνιο που τα γεννιώνται τέρατα τώρα, στα ζώα και στα παιδιά. Από το βομβαρδισμό τρεις μήνες σαν Αμερικάνο. Και ο Παύλος πάλι πήγαινε, επαφώντας παντού, σε φυλακές, στο μέτωπα. Και όταν πέθανε ο Ρένε, ξέρει, μετά από αυτόν πεθαίνει ο Πάπας, ποιος ήταν, δεν θυμάμαι. Και πάει πάνω προηγούμενος Πάπας και αυτός μπροστά στο Χριστό Παράδεισο. Του λέει ο Πάπας, αυτός που μόλις έφτασε, «Αγίε Πάτε, τι είναι, είναι χρυσά. Καλά δεν έχεις αγγελιά του Αγίου Πέτρου». «Μα δεν κάνω», λέει, «διότι είτε ένα σχολιά της ψηλία και άλλαξε τους κοιτανίες». Λοιπόν, και ο Παύλος ήταν μαθητής του Νικολάου και πάρα πολύ ιεράρχης, ο τωρινός πατριάρχης, Ειρηναίος και ούτω καθεξής. Ο πατήρ Ιουστίνος έλεγε, όταν μάθαμε 6 το νέο Μαρτίου 18 που εκκινήθηκε η Κυριακή της Ορθοδοξίας, λέει, προσευχόμουν τρεις ημέρες για αυτόν. Μετά δεν μπορούσα, άρχισα να προσεύχομαι σε αυτόν. Να σας πω, εγώ μικρός και αμαρτωλός, τον πατέρα Ιουστίνο 40 ημέρες προσευχόμουν. Μετά πια δεν μπορούσε καλή, άρχισα να προσεύχομαι σε εκείνον. Και δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, πάρα πολλά έργα έχει ο Νικόλαος. Εγώ θα αναφερθώ αυτό το να κάθει στο ύμνο, με το χέρι του γραμμένο, πώς ήταν ποιητής. Ο ήχος τέταρτος μιλάει ότι η ρόδα του θανάτου που κατέληγε από πάνω να σαρώσει όλη την ανθρωπότητα, το γένος του Αδάμ, και ο Χριστός είχε γίνει άνθρωπος και την περίμενε κάπου στις πρόποδες του νουνού από πάνω που ερχόταν η ρόδα του θανάτου. Είναι δημιουργικό, όπως ξέρετε, η Παναγία που είναι όρος παρατόμητων και ήρθε η πέτρα ο Χριστός από τον. Και ο Χριστός περίμενε αυτό το κολοσσό μεγάλο. Την ώρα που έφτασε σε αυτόν τον Γολγοθά, λίγο γονάτισε, παρουσιάζοντας την ήττα και αυτός θα επιδενιστεί. Αλλά εσύ, του λέει, το έκανες επίθεση να μπορεί πιο καλά να
πάρεις τη ρόδα να την σηκώσει, να την κατακομματιάσεις. Πάρα πολύ καλό. Να, αυτό είναι λοιπόν το ενδόσομαι με την γνωστή της Αναστάσεως της χώρας, χώρα των χρόνων. Ένα από τα καλύτερα κείμενα που ήταν επιλακρισμένο το 41 με 42 στην Ιουγκοσλάβια, γράφει εκατοντάδες, πάρα πολλά βιβλία έχει γράψει ως εκατοντάδες. Μια ιστορία μιας κοπέλας από το Σαράεβο, που είχε καμπούρα, αλλά πλούσια. Και κάποιος την αγάπησε για να την εκμεταλλευτεί, κοπέλα, και την ξεγέλασε. Και αυτή η καημένη απογοητεύτηκε τόσο να χάσει την πίστη της. Πού είναι ο Θεός? Έρχεται ο πνευματικός από το Άγιο Λόρος Καλήνικος, καλίστατος, και βλάει κανονικός. Πήγε να γίνει μοναχή τέτοια με καμπούρα και της γράφει την εκατοντάδα περί σημασίας της αγάπης χριστιανικής. Της έκατο κεφάλαια εκθέτει όλη την θεολογία των Νικόλαος. Αρχίζει, τι είπε την Αγία Τριάδα και μετά μεταλλαίνει στον Χριστό. Ο Χριστός είναι διηγού και της όν της εμπαθάντα. Στη μεγάλη βουλή του Θεού, λέει ο Νικόλαος, ανέλαβε ο Υιός του Θεού την πρωτοβουλία να δημιουργήσει τον κόσμο. Ευδοκία του Πατρός, αλλά αυτοργία του Υιού. Πρέπει συνεργία του Αγίου Πνεύματος. Και μετά αναλαμβάνει, λέει, και την ευθύνη για τον κλεισμένο κόσμο και αυτό πάει μετά ελεύθερα να ενανθρωπιστεί και να σταυρωθεί για τον κόσμο. Και αρχίζει η αποποιία μεγαλύτερα από όλες τις αποποιίες της κοινωνίας. Και εκθέτει μετά την οικονομία του Θεού. Έτσι είναι σύντομη δομαρχή του Νικόλαου. Έγραφε βέβαια επίση των Αγίων με μια κατήχηση. Έγραφε μια άλλη μικρότερη κατήχηση. Έγραφε μια ερμηνεία στο όλο τη πίστη που λέγεται η πίστη των Αγίων. Και ούτω καθεξή. Δεν είχε όμω κάνει συστηματικά ένα έργο τέτοιο εδώ με την κοινή. Όμω η κρατική σχολή έλεγε ο Κατρίνο τόσο βαθιά που αρκεί να μίλουσε αυτό. Ήξερε πολλές γλώσσες και εμάς υποχρέωνε να μαθαίνουμε τη γλώσσα. Θα κάνει κάποιο έργο σπουδαίο από την Δύση και λέει σε ένα σε παρακαλώ, δες τι λέει εδώ. Δεν το διάβασα, το είχε διαβάσει για να τον να το παροτρύνει και ούτω καθεξής. Και άρες, λοιπόν, το εκατοντάδα της αγάπης λέγεται Κασιάνη, διότι αυτή η κοπέλα στο Λέσχο η καμπούρα έγινε μοναχή Κασιανή. Το καλύτερο σε όλο το κείμενο το δοκιμό είναι αυτή η εκατοντάδα. Κάθε γραφτότητα είναι τόσο εμπνευσμένο, αλλά τόσο απλό. Η γλώσσα του είναι άφθαρστη. Το ύφος του είχε ταλέντο. Και εκατοντάδες πολλές από τα μοναστήρια, από τα γεγονότα και αυτές πρέπει να μαζευτούν σε μεταφραστές να κάνουν σε ένα τόμο. Και στην Αγγλία που πέρναγε αρκετά χρόνια πήγαινε στο British Museum και εκεί άρχισε να μαθαίνει την σανσκριτική γλώσσα, την Ινδοευρωπαϊκή, που είναι βάση όλων των γλωσσών των γόνων του Ιαφέ, του Ιού του Νόε. Συν, Χαμ και Ιαφέ. Λοιπόν, μάθαινε την σανσκριτική γλώσσα. Δεν ρώτησε τον καθηγητή της από τις γλώσσες στο British Museum, δεν μου λες τι σημαίνει σέρος. Αυτός κοιτάζεται να ρέτησε και λέει
Μίστερ Βενιλόβιτς, δεν μπορώ να σας το πω. Πες μου, το ξέρω καλύτερα, το ξέρεις. Είναι αντίθασος είναι. Δηλαδή αν υπάρχει όσο ξέρεις. Σαν μοιάζομαι νομίζω και με τους Έλληνες. Και ο Νικόλαος πήγαινε και στις Ινδίες, είχε φίλο, το μεγάλο φιλόσοφο και διευθυντή Ραβινδράν Ταγκόρα. Τον έφερε στο Βελιγράδι και δεν γίνει συγγένηση του Σέλη καταγόμενος από τις Ινδίες, γιατί από την Ινδία της Ευρωπαϊκών Λαών. Και το παρουσιάζοντας αυτόν, ενώ ήξερε καλά τον Βουδισμό και την παράδοση της Ινδίας, έγραφε ένα τόμο για την Ινδία, αλλά με απάντηση ότι ο εξωτερικός λαός εξελίχθη σε ένα θεόδουλο λαό. Θεοδούλια είναι το πολιτικό πρόγραμμα μας. Η Χριστοδούλια. Να περιοχθούμε τον Χριστό. Λοιπόν, παρουσιάζοντας τον Ραβινδράν Ταγκόρα στο Κολάρα, ένα δημοτικό πανεπιστήμιο, πολύ δημοφιλές στο Βελιγράδι, κάποιος δεν είχε Παρίσι. Και εδώ είναι ένας αδερφός σας από τις Ινδίες και να σας πω η Ινδική παράδοση θεωρεί τον κόσμο ως ένα σάκο μεγάλο γεμάτο φίδια. Ξέρετε, χθες τις Ινδίες έχουν φίδια και τα μάτια τους πάντα είναι και τα πόδια τους όλο φίδια. Γεμάτη σάκος από φίδια. Υπήρχε όμως μέσα ένα χέρι, ένα ψάρι που μοιάζει με φίδι. Εγώ που βρέθηκα σε αυτή τη τον κόσμο, σε αυτό το σάκος, ήμουν αυτής της του Θεού Ευδοκίας, ευλογημένος να πιαστώ από το χέρι, είναι ο Χριστός. Οπότε μπορείτε να καταλαβαίνετε τι. Δεν ξέρω αν έγινε ο Ραβινδράν Ταγκόρα χριστιανός, αλλά πάντως με το δικό έκανε παρέα. Έγραφε τα 20 και ένα έργο «Λόγοι περί του πανανθρώπου». Εννοεί τον Χριστό ως απάντηση στον Νίτσε, αλλά και απάντηση στις Ινδίες. Το έργο είναι γραμμένο σε ένα ύφος πάρα πολύ βαθύς φιλοσοφικό και γλωσσικά. Και τι γίνεται. Το 37 ένας μαθητής του Ιερομόναχος που σπούδαζε Μιχαήλ Τσούσιτς, το σκότωσαν το 45 οι κομμουνιστές μαζί με τους 13 ιερείς στο Σαράεβο. Έγραφε κριτική σε αυτό το βιβλίο του Νικολάου. Χωρίς να το μνημονεύει, απλώς λέει σωτηριολογικός πανάνθρωπος. Η βάση του Νταναστινού παρουσιάζει την χριστολογία σωτηριολογική. Και όταν το έμαθε ο Νικολάου, ζήτησε να το διαβάσει. Μας το λέει ένας αυτός. Και ο Νικολάου το διάβασε γιατί παιδί μου. Σε ευχαριστώ. Αλλά μπορούσες πιο δέντε να με κριτικάρετε. Σήμερα δεν τα έγραφα τέτοιο. Και νομίζω αν μη λογίζω καν το σέρβο με αυτό το έργο. Τα φίλωση που είχε το Μιχαήλ δεν έφτασε να γίνει διδάκτορ, αλλά βρήκαμε το χειρόγραφο του διουργικές καταβολές του μοναχισμού. Πάρα πολύ καλή εργασία, 400 σελίδες το χειρόγραφο που είχαν θα δημοσίευσαν αυτός ο νέος ιερομάρτης Μιχαήλ Τσούσιτς. Και ούτω καθεξής. Λένε ο Νικόλαος δεν ζούσε, αλλά ζούσε μέσα του σε ευρωπαϊκός λαός. Ο λαός και ο άνθρωπος, ο λαός τέτοιος και ένας τέτοιος άνθρωπος έπρεπε να περάσουν τον δρόμο του Γολγοθά. Γι' αυτό τόσο ανανακλά ο Νικόλαος το λαό το Σερικό. Δεν μπορεί να κατηγορηθεί ότι είναι, ξέρω εγώ, επιτυχής, αλλά αγαπούσε το λαό. Ταυτόχρονα και το κριτήκανε. Αυτό είναι όταν λέγανε οι κομμουνιστές ότι προωθούσαν ο Νικόλαος και ο Χριστίνος το σερβικό εθνικισμό. Μάλιστα μεγάλο σερβικό, να γίνει μεγάλη σερβία. Ο Διάκρης Παύλος όταν το άκουσε
Ναι, παιδιά, το σύμπαν που είναι σκένο και τι θέλω να κάνω με τη ζωή του. Ο Νικόλαος απαντούσε, είναι τη στάση του. Να τα ακούσει το καταπληκτή και το σαν το μισή. Το τίσης κατηγορήθηκε ότι δεν έσωσε Εβραίους ψέματα. Αφού φυλακίστηκε ήδη τον Ιούνιο του 1941, όμως κατόρθωσε να σώσει ορισμένες Εβραίες υποπέρες που ακόμα μπορούσε να κινείται με το την αμάξα, είχε πίσω του μια γιαγιά και την κόρη της Εβραία. Είναι γεγονός όμως βρέθηκαν γραφτά από τον Δάχαου που είχε γράψει καημένος σε κάτι κομμάτι από χαρτίς ομιλία του προς το λαό από παράδειγμα του Δάχαου. Και εκεί ορισμένοι είδανε κάπως ότι κριτικάρει το εβραϊκό λαό. Δεν είναι περισσότερο κριτική του δυτικού πολιτισμού. Όπως και ο πατήρ Ιουστίνος, όταν κριτικάρει τον ουμανισμό της Δύσεως, το κριτικάρει χάρη του θεού ουμανισμού ορθόδοξου. Αν υπάρχει κάποιος γιατρός, να μας βοηθήσει λίγο σε ένα περιστατικό. Κάποιος γιατρός. Λοιπόν, υποδείξτε μας. Ίσως παρέκανα. Έχω κάνει εγώ την Χριστολογία του Νικολάου για να δούμε σύντομη παρουσίαση της Χριστολογίας του. Ναι, έχω και περιγραφή αυτή τη ρουσίδα του Νικολάου στην το Δάχαου. Λοιπόν, ο κύριος Κίνος που τον αγαπούσε πολύ έλεγε ότι είναι Ευαγγελιστής μεταξύ των Ευαγγελιστών, Απόστολος μεταξύ των Αποστόλων, Μάρτης μεταξύ των Μαρτύρων, Ομολογητής μεταξύ των Ομολογητών, Αγίος Ιεράρχης μεταξύ των Αγίων Ιεράρχων. Και συγγραφέας και ποιητής από τον Δαβίδ, σοφός από τον Σολομώντα και φιλόθεος και τυροπές που μιλούσε τα παιδιά του, δηλαδή του Σερικολάου. Κάποιος Έλληνας, νομίζω είναι σύμφωνο Πετρίτης, ο πατήρ Πορφύριος που βρέθηκε είναι στη σπίτι του Πορφύριου. Όχι, είναι το Αγίου του Δρόμου, μετά στη Βέρεια. Αυτός έκανε και ένα τροπάριο. Έγινε στη Σεβία ένα τροπάριο, δεν ξέρω αν θα επικρατήσει, αλλά ο Νικόλαος έγραφε και πρώτη απολυτία των νέων μαρτύρων από το Ιάσον Πάσχα. Μια συξερμική λίγο ποίηση, δεν είναι απλώς στη χείρα, είναι και λίγο ποίηματα. Αφού ήταν και ποιητής, ετοιμαζόμαστε τώρα να δούμε να είναι. Περλάβαμε και τον πατέρα Αθανάσιο, τον σύνομο Πεφίτη, τον μεγάλο την γράφω τις μεγάλες του Χριστού Εκκλησίας για να δούμε αν μπορούμε να συνθέσουμε μια ακολουθία. Η χριστολογία του είναι βέβαια το πρόσωπο του Χριστού που καλύπτει τα πάντα και από εκεί βγαίνει και η χρησιολογία του και η εσωτεριολογία του. Και δεν διαφέρει πολύ τι έχει ο πατέρας και μετέφρασε ταυτόχρονα και θεολόγους κατεξοχήν. Αλλά δεν έχει αφιερωθεί σε ειδικά προς μικρές κατηγήσεις που έκανε και τα γράμματα ιεραποστολικά που έστελνε ως απαντήσεις στο λαό που έστελνε ερωτήσεις. Μεταφράστηκαν νομίζω μερικά ιεραποστολικά γράμματα λέγονται. Και μικρές ομιλίες του. Επίσης, ένα βιβλίο λέγεται Εμμανουήλ. Μάζεψε 200 τουλάχιστον θαύματα της εποχής που κυκλώνουσαν τον Χριστό. Λέγεται Εμμανουήλ, είναι θύμων ο Θεός. Και επίσης, οι θερισμοί του Κυρίου,
εποχές μαρτυρίου του Ορθόδοξου λαού κατεγράφονται και άλλα βιβλία. Όπως λέμε, περνάει η ώρα, δεν θα μπορούσα να συνεχίσω να πω στην Αμερική το 50 μαζί με τον πατέρα Φρολόφσκι με τύχε στο Εύανστον μια σπουδαία κονφεράνς προς ένα διάσκεψη του οικουμενισμού. Πρώτο να γίνει το Παγκόσμιο Σύμβουλο Εκκλησιών του Εύανστον και εξέδεσε. Πρέπει να γίνει διαλόγος. Πρέπει να βοηθήσουμε τους αδελφούς που χάσανε την ενότητα της Εκκλησίας. Αλλά με ορθόδοξη μαρτυρία. Σε αυτό συνέπειται με τον πατέρα Φρολόφσκι. Ο πατήριος Σύνος έχει γράψει και όχι αυτό το βιβλίο που εξέδω ότι κάπως προσημείωσε τον πατέρα Ιωστίνο ορθόδοξη Εκκλησία και Οικουμενισμός. Έχει γράψει ο πατήριος Σύνος 40 σελίδουλες που γράφει για τον ορθόδοξο θεανθρώπινο οικουμενισμό. Οικουμενισμό αλήθειας, οικουμενισμό αγάπης, οικουμενισμό συνοδικότητας, καθολικότητας Εκκλησίας. Αντικεί το βιβλίο πρώτο, εκτός σωστήρου του στο σχολιασμό έκανε ένας γρόσο διάκος. Κουλιάε, Ανδρέας, σωστά ερμήνευσε. Ενώ οι ζηλωτές, οι ψεύτες ζηλωτές, οι ζηλωτές που είναι οι ιερείτες, θέλουν να πάνε το πατέρα και να πάνε βαριάκι του εναντίον του συγκρισμένος μας ο Πατριαρτέμιος τώρα λαϊκός Μάρκος που τρελάθηκε. Αποσχίστηκε, κατηρέθηκε και. Δεν μπορεί ο Νικόλαος να το βάλουνε τόσο στενά ούτε τον πατέρα Χριστίνα. Αλλά ούτε πάλι να ξεχάσουμε και αυτά, όπως είπα, κριτική του ευρωπαϊκού πολιτισμού σημαίνει ορθόδοξος πολιτισμός. Η κυρία αληθινής ζωής και αληθινής πίστεως. Επίσης, κριτική του ουμανισμού, χάρη του Θεού ουμανισμού, Χριστό ουμανισμού, ας πούμε. Οι άνθρωποι είναι δώρο του Θεού της εποχής μας που μας ανοίγουν. Να μην παρολάβουμε πως στήρα παρόλες και συνθήματα. Αυτό ευχαριστώ πολύ τους μεταπλαστάς, ευχαριστώ και εσάς για την πρωτοβουλία αυτή που χαιρώνουμε το ένα βράδυ σε τέτοια συγκέντρωση στον Άγιο Νικόλαο. Δεν μου αρέσει όταν λένε λέει μύρος οι μοναχοί δεν έχουν τα επωνύματα. Εμένα με λένε γέρτης, αλλά τι φταίει ο παππούς μου, ο Ευθύμιος. Είμαστε όλοι ψεύδες. Ένας ομερητός του Νικόλαου. Ο Χριστός δεν ήρθε να βελτιώσει τη ζωή μας, αλλά να γύρει η ζωή μας. Και να ζήσουμε δι' αυτού. Ιωάννη Επιστολή. Και ούτω καθεξής. Κάθε λόγος που μπορούσε να είναι να μπει στο νέο ψαθήριο. Είπα και ξαναλέω, έχω θεωρήσει μεγάλη ευλογία του που τον άκουσα. Έλεγαν οι αυτόπτες, μάλιστα μια πολύ μορφωμένη νέα κοπέλα, μετά έγινε μοναχή, πολύ μορφωμένη από το Βελιγράδι, δύο ώρες τον ακόμα και έγινε πολύ εμπλώσσα. Μας πήγαινε και τα μάτια του σαν στο ωκεανό. Είναι μεγάλο δώρο. Με ρώτησε ένας Ρώσος πριν από χρόνια πώς έτσι οι Σέρβοι να έχουν τόσο μεγάλους αγίους, τόσο σύντομα Νικόλαο και Χριστίνα. Λέω, αδελφέ μου, δεν φταίνει. Δεν βλέπετε όμως το μεγάλο δώρο στη Ρωσία, πόσους μάρτυρες, χερομάρτυρες. Υπάρχουν επίσκοποι, μητροπολίτες, γιατί που τους τοπικούσαν και αυτοί ευλογούσαν τους κουνιάδες. Ή ξέρω εγώ το Άγιον Όρος. Είναι πράγματι μια εποχή. Δεν είμαι προφήτης, αλλά δεν είμαι κριτικός. Να έχουμε τόσο σύντομα τόσους αγίους. Ένα πατέρα Πάης, ένα πατέρα Πορφύριο, ένα πατέρα Εφραίμ, τον Κατουνακιό. Τώρα βγαίνει.
φαίνεται κατά τον αγκό της, άλλος είναι ο αυτοπαιδινός και ούτω καθεξής. Και θα λύγεις, θα την αμφιρόχειος πάθει. Και τότε σε άλλη, θα την εμιλιανός για μένα, ένας άνθρωπος της Χάριτος. Όπως ήταν ο Παπαδημήτρης Βεβεσάτης, που είχα την τιμή να τον γνωρίζω και να ανταλλάξουμε 2-3 γράμματα. Τελειώνω, διότι βλέπει η ώρα περνάει, εικουσέτηκα, πηγαίνοντας στην Κέρκυρα. Η Κέρκυρα είναι πάρα πολύ αγαπητή τους Σέρβους, χωρίς να φταίει η Σέρβη. Αλλά δεν φταίει η Κέρκυρα. Και το 1999 που το ΝΑΤΟ βουβάντησε η Σερβία και το Κόσοβο ακόμα, για ποιο λόγο, αν είναι τελώς ο Μιλόσεβιτς, μπορούσε με μία αυτή κατευθυνόμενη ρουκέτα να το σκοτώνουμε. Αλλά δεν είναι μόνο ο Σέρβος, βουβάντησαν, διέλυσαν τη Λιβύα, τη Λιβύη, το Ιράκ, το Αφγανιστάν και τι φέρανε. Φέρανε και από τη Συρία. Αυτοί όπου έρχονται δυστυχώς φέρνουν αίμα. Και όχι η ειρήνη, αλλά η Βοσνία, βομβάρδισε για τη Βοσνία λιγότερο από τη Σερβία, πέρανε η ειρήνη. Λοιπόν, το 1999 εντολή το διάρχο Ναλίνος Λιριτσούδης να βγάλει το πλοίο, να πάει η Αδριατική θάλασσα και να βαρτίσει με τα μακριβολικά τη Σερβία. Αυτός είχε βγει και γύρισε πίσω στη βάση. Δεν μπορώ να πρόδοξω, δεν μπορώ να αποκολλήσω. Πήρε φυλακή από την ΝΑΤΟ 2 χρόνια και έχασε και τον βαθμό του του στρατιωτικού. Αυτό είναι και ο Σάνος της Αδελφής Έλληνας. Ο Σάνος της Αδελφής Έλληνας. Ένα μικρό, ένα αστείο γεγονός. Έρπειρα που έφτασε σε δικό σταθμό μέσω Αλβανίας. Και το 16 το καλοκαίρι δεν ερχόντουσαν υπερατλαντικά πλοία, διότι οι Γερμανοί είχαν βρει την υποβήθεια. Και βυθίζανε. Αυτό τράβηξε την τότε Αμερική να μπει στο πλευρό των συμμάχων και να μας βοηθήσει. Μας βοήθηκε τότε η Αμερική. Πήγα πρόσφατα στον Αγίο Φραγκίσκο και ένας γέροντας πρεσβύτερος έφτασε το 45 πρόσφυγας και έγινε ιερέας στην Αμερική. Λέω, πάτε, γιατί η Αμερική τώρα φέρεται έτσι. Ας πω ήταν και χαλιά. Παιδιές το κάνουν. Τότε η Αμερική ήταν δημοκρατία, ρεπούμπλικα. Τώρα είναι αυτοκρατορία, υπέρδια. Και δεν είναι πια εκείνη η Αμερική. Τέλος πάντων. Λοιπόν, στην Κέρκυρα δεν ερχόντουσαν τα πλοία. Μια μέρα, λέγεται το απόγευμα, έρχεται ένα πλοίο. Υπερακτονικό. Βγήκαν όλοι Κερκυραίοι, παιδιά, πολίτες, γυναίκες και σερβικοί στρατιώτες. Όπως στην Κυμαία στεκόντουσαν σερβικοί στρατιώτες που είχαν ανανεωθεί οι στρατιώτες, όπως ερχόντουσαν και Ελλανδίες και λοιπά. Πέφτει ένα παιδί, ενώ που μικρό, 5-6 χρόνια. Ξέρω στο θεό του κατά κέφαλα. Βγαίνει και σώζει το παιδί. Χειροκροτήματα, να άφησε την πατρίδα του και θυσιάζεται για ένα παιδί. Τον πήρε ο φιλιάς Αλεξάνδρος, τον πήρε ο Χάνσο Δετερέ, στρατηγός Γάλλος, να του δώσουν παράσημα. 2 μέρες, απλώς στο θεό του δεν έρχονταν τη μονάδα του. Όταν γύρισαν οι στρατιώτες, θέλεις να σου ξέρω να μας κεράσεις. Μα να ξέρα, αδελφοί μου, ποιος με έσπρωξε. Αλλά πω, αλλά έλα να σταματήσουμε διότι η ώρα πέρασε. Ευχαριστώ για τον ρολόι. Να πω κάτι στα παιδιά, βλέπω φοιτητάς, μαθητάς. Μια πρεσβυτέρα στο Παρίσι, Ρωσίδα. Η Γαλλία είναι αθεϊστικό κράτος, αλλά δίνει τις πέμπτες τη διάθεση των εκκλησιών θρησκευτικών κοινοτήτων να κάνουν μαθήματα θρησκευτικών. Και η πρεσβυτέρα έκανε
Τσελόπουλα, Ρωσόπουλα, Γαλόπουλα, Ελληνόπουλα. Και το τέλος της χρονιάς εξέταση. Κυρία Μαριάν Τρόποτ, πρεσβυτέρας ήταν. Και ρωτάει ένα μικρό και τέλος τάξεως πολιτικού. Δεν μου λες τι κάνανε με τον κύριο μας. Ο μικρός λίγος ο οποίος ενά τον πήρανε και τον σταυρώσανε και σιώπησε. Αλλά δεν έχει τίποτα που έχει το θέσιο. Μαζί του σταύρωσαν δύο άλλους. Σιώπησε. Ήταν αυτοί. Ήταν καθηγητές. Θα μπορούσαμε να σας πούμε ότι σας ακούμε πολύ.